Διαψεύδει η Ρωσία τις κατηγορίες ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου βομβαρδίζοντας νοσοκομείο των γιατρών χωρίς σύνορα στη Βόρεια Συρία. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρωσικά μαχητικά κατέστρεψαν το νοσοκομείο στην επαρχία Ιντλίπ, σκοτώνοντας 9 άτομα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, τόνισε πως για άλλη μια φορά η Ρωσία γίνεται στόχος ανυπόστατων κατηγοριών. Αμφότερες οι εκθέσεις για τις καταστροφές νοσοκομείων και σχολείων στην Αζάρ στις 10 και στην Ιντλίπ στις 15 Φεβρουαρίου αναφέρουν την ίδια πηγή, τον Γκαζιάντεπ της Τουρκίας. Φαίνεται πως οι πληροφορίες αυτών των πλαστών εγγράφων δημοσιοποιήθηκαν διότι οι συγγραφείς τους δεν τις πρόσεξαν, δήλωσε ο Εγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Στη Δαμασκό, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Σταφάν Ντε Μιστούρα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ουαλίντ Αλμουάλεμ. Ο Ντε Μιστούρα βρίσκεται από τη Δευτέρα στη Συρία, διεξάγοντας συνομιλίες με στόχο την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων της Γενέβης. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για το θέμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια όλων των περιοχών που βρίσκονται υπό πολιορκία, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση και από το Ισλαμικό κράτος. Την ίδια ώρα, οι άμαχοι πολίτες ζουν το δικό τους δράμα. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς των Γιαζιντιτών και όχι μόνο, οι προμήθειες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση βασικών αναγκών. Μέρα με την ημέρα, η ανθρωπιστική τραγωδία κορυφώνεται.